και οφείλουμε στα δύσκολα να ανταποκριθούμε και να μην φοβηθούμε. Σας ευχαριστώ. Κύριοι, παρακαλώ πολύ. Κύριε Εύρωμα, απ' έξω. Κύριοι, ησυχία κύριοι. Σας υπενθυμίζω ότι στις 3 διακόπτουμε για την ονομαστική. Τώρα, όσοι είσαστε υπέρ της ένστασης αντισυνταγματικότητας θα εγκαιρθείτε, διότι είσαστε περισσότεροι και βεβαίως εκεί. Άρα λοιπόν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, παρακαλώ και από την άλλη πλευρά, καθίστε εσείς. Απορρίπτε. Είναι προφανές ότι δεν ηγέρθη ο απαιτούμενος αριθμός βουλευτών από το Σύνταγμα του Κανονικού Συμβουλίου και συνεπώς η ένσταση αντισυνταγματικότητας απορρίπτεται. Κύριε Βενιζέλο, θα ήθελα όλους σας, κύριε Βενιζέλο, ζητήσατε εσείς ο κύριος. Κυρίες και κύριοι, μπορούμε να τελειώνουμε και να ησυχάσετε. Κύριε Βενιζέλο, θα ήθελα να διευκολύνετε κι εσείς. Για μισό λεπτό θέλω. Ζητήσατε εσείς, παρακαλώ την ησυχία. Ο κύριος Βενιζέλος και ο κύριος Κρεμαστινός ζήτησαν επολίγων για ένα λεπτό. Είπατε το λόγο επί του κανονισμού. Παρακαλώ, έχετε το λόγο για ένα λεπτό. Το παρεπίπτω ζήτημα επί του κανονισμού που θέλω να θέσω, κύριε Πρόεδρε. Συνίσταται στο εξής. Η μόλις κατελθούσα του βήματος βουλευτής προσέβαλε βαθύτατα τον συνταγματικό και εθνικό πατριωτισμό του συνόλου της Βουλής, των κομμάτων της αντιπολίτευσης αλλά και των κομμάτων της συμπολίτευσης. Είχε την ψευδαίσθηση ότι συνομιλεί με την ιστορία. Δεν έχει επαφή με την παρακαλώ, θεσμική πραγματικότητα. Παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, οφείλατε να ολοκληρώσει ο κύριος. Ακούσατε αυτό το παραλήρημα εναντίον της δημοκρατίας και του κοινοβουλευτισμού να την ανακαλέσετε στην τάξη. Το γεγονός ότι δεν την ανακαλέσατε συνιστά παραβίαση του κανονισμού. Παρακαλώ πολύ. Ποιος από τους ειδικούς, ορίζει κύριε Παπαδόπουλο. Κύριε Πρόεδρε, όπως συμφωνήσαμε στην διάσκεψη των Προέδρων, στις 3 η ώρα θα έπρεπε να τελειώσει βεβαίως η διαδικασία. Η δική μας πρόταση είναι, και εμείς το κάνουμε και πράξη, να αποσυρθούν οι εισηγητές και να περάσουμε στις ονομαστικές ψηφοφορίες. Συμφωνούν όλες οι κοινοβουλευτικές ομάδες. Συμφωνείτε όλες. Ωραία. Μπράβο. Θα διακόψουμε ή θα συνεχίσουμε. Θα διακόψουμε μόνο έτσι για 5 λεπτά για να αναζητήσουμε τις 2 ονομαστικές αιτήσεις. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος έχει κατεθεί αίτηση για διεξαγωγή ονομαστικής ψηφοφορίας σύμφωνα με το άρθρο 72 του κανονισμού της Βουλής
και θα αναγνώσουμε τον κατάλογο των βουλευτών που υπογράφουν την αίτηση του Κομμουνιστικού Κόμματος. Έρχονται. Γι' αυτό είπα να διακόψουμε για 5 λεπτά. Παρακαλώ να εισέλθουν. Να διαβάσουμε την αίτηση της Χρυσής Αυγής. Και από το κόμμα της Χρυσής Αυγής, παρακαλώ ησυχία, ολοκληρώνουμε σε λίγο. Έχουν ζητήσει σύμφωνα με το άρθρο 72 παράγραφο 1 α του κανονισμού της Βουλής τη διεξαγωγή ονομασίας ορίας του άρθρου μόνο σχεδίου νόμου που συζητούμε. Οι βουλευτές Νικόλαος Μιχαλολιάκος, Μιχαήλ Αρβανίτης, Γεώργιος Γαλαίος, Γεώργιος Γερμενής, Φώτιος Γρεκός, Αντώνιος Γρέγος, Ελένη Ζαρούλια, Ηλίας Κασιδιάρης, Νικόλαος Κούζηλος, Ιωάννης Λαγός, Αρτέμιος Μαθεόπουλος, Νικόλαος Μίχος, Κωνσταντίνος Μπαρμπαρούσης, Ηλίας Παναγιώταρος, Χρήστος Παπάς, Δέσποινας Βερόνη Χονδρονάσου, Χρήστος Χατζησάβας. Σας αναγνωρίζω ότι όλοι είσαστε παρόντες και παρούσες. Κουτσούμπας Δημήτριος, Παπαρίγα Αλεξάνδρα, Βαρδαλής Θανάσης, Γερασιμίδου Ελένη, Γιώκας Γιάννης, Κανέλη Λιάννα, Καραθανασόπουλος Νίκος, Κατσότης Χρήστος, Λαμπρού, όλοι είσαστε εδώ από ό,τι βλέπω. Κυρίες και κύριοι, κηρύξαμε περαιωμένη τη συζήτηση επί της αρχής. Θα διακόψουμε μόνο για 5 λεπτά για πια τεχνικά ζητήματα. 5 λεπτά, μην απομακρυνθείτε παρακαλώ πολύ για κάποια τεχνικά ζητήματα. Μόνο 5 λεπτά. Μην απομακρυνθείτε, κύριε Μπούρα, μην απομακρυνθείτε.